Ήθελα να πω ότι στα Γρεβενά ξέρω ότι υπάρχει μεγάλη ανεργία. Είναι μια μικρογραφία που συμβαίνει σε όλη την Ελλάδα, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική περιφέρεια, ιδίως της Δυτικής Μακεδονίας. Αλλά αν δεν αντιμετωπίσουμε το πολιτικό πρόβλημα που υπάρχει σήμερα στην Ελλάδα, νομίζω ότι αυτή η πολιτική που υπάρχει σήμερα είναι αδιέξοδο. Ήθελα να κάνω μια μικρή περιγραφή των πολιτικών γεγονότων που έτρεξαν το τελευταίο διάστημα, ιδίως μέσα στο 2011, και επειδή τα γεγονότα αυτά είναι πάρα πολύ μεγάλα, είναι σημαντικά σε σύντομο χρονικό διάστημα, αισθανόμαστε όλοι ότι πέρασαν χρόνια από πάνω μας, παρόλο που αυτά τα γεγονότα συνέβησαν μέσα σε πολύ λίγους μήνες. Η ραγδαία επιδείνωση της Ελλάδος και τον οικονομικό της άρχισε, πέραν βέβαια από τα προβλήματα που είχε από τη διακυβέρνηση των δύο κομμάτων μετά το 81, επιδιώθηκαν, και θα αναφερθώ στο 2011, όταν από τον πρώτο μήνα φάνηκε ότι η Ελλάδα δεν μπορούσε να εκταμιεύσει την τέταρτη δόση, θα θυμίσω τότε, από τον Φεβρουάριο. Τα οικονομικά μεγέθη βρισκόταν σε δυσμενή εξέλιξη, δηλαδή το έλλειμμα μεγάλωνε και επιτεχνιόταν. Αναγκάστηκε ο τότε Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Παπακοσταντίνου, προκειμένου να εκταμιευθεί η πέμπτη δόση, να δημιουργήσει ένα μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα το οποίο θα δέσμευε τη χώρα μας μέχρι το 2014. Και να θυμίσω ότι μπροστά στα προβλήματα που είχαν δημιουργηθεί, ο Γιώργος Παπανδρέου έκανε μια απόπειρα να παραιτηθεί τότε από πρωθυπουργός και να καλέσει και τα άλλα κόμματα, ιδίως τη Νέα Δημοκρατία, να συγκυβερνήσουν. Εκείνη η απόπειρα απέτυχε. Φτάσαμε με ένα σχηματισμό που βασικά τον σηματοδότησε η αλλαγή του Υπουργού Οικονομικών και με την τοποθέτηση του κυρίου Βενιζέλου, ο οποίος όμως νόμιζε ότι με τη ρητορική του θα μπορούσε να ξεγελάσει και να ξεπεράσει την πολιτική κατάσταση, πηγαίνοντας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και με την ευχέρεια λόγου που διαθέτει, να μπορέσει να ξεπεράσει τα ήδη οικονομικά προβλήματα που άρχισαν να διωγγώνονται. Γρήγορα κατάλαβε ότι δεν ήταν δυνατόν να περάσουν μόνο λόγια και η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπάθησε να κάνει μια διαχείριση του χρέους με εκείνη την περίφημη απόφαση για την κούρεμα του χρόνου για 21, με 21%, με 20%. Επειδή όμως η κυβέρνηση τότε του Πασόκ, του Γιώργου Παπανδρέου, παρόλο που περνούσε ο καιρός, έλεγε ότι θα πάρει μέτρα ή εν πάση περιπτώσει θα εφαρμόσει τους νόμους που ψήφισε μέχρι τότε, πέρασε ο καιρός και φτάσαμε σε μια δεύτερη απόφαση, οριστική πλέον, της 26 Οκτωβρίου. Τότε φάνηκε η μεγάλη ανικανότητα της μονοκομματικής κυβέρνησης και του Γιώργου Παπανδρέου που αναστάτησε όχι μόνο την Ελλάδα, αλλά και ολόκληρο τον κόσμο με την πρότασή του να κάνει δημοψήφισμα για να δει αν θα μείνει ή όχι η χώρα μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα σας θυμίσω ότι προκλήθηκε αναστάτωση οικονομική σε όλο τον κόσμο, όπου παίχθηκαν τότε τουλάχιστον 2 με 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Κατέρευσαν χρηματιστήρια, παίχθηκαν πάρα πολλά λεφτά. Και όλη αυτή η αναστάτωση είχε το αποτέλεσμα να προσκληθεί επιγόντως η πολιτική ηγεσία. Θα σας θυμίσω ότι ο Γιώργος Παπανδρέου και ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Βενιζέλος, βρέθηκαν στις Κάνες σε μια πρόσκληση που έγινε αμέσως και εκεί η Ελλάδα υπέστη έναν εξευτελισμό, θα έλεγα, πολιτικό, βλέποντας την πολιτική ηγεσία να μπαίνει από τη μια πόρτα και να βγαίνει από την πίσω πόρτα της σύσκεψης.
αναγκάστηκε ο Πρωθυπουργός όχι μόνο να πάρει πίσω το δημοψήφισμα, αλλά αναγκάστηκε να παραιτηθεί, κάτι το οποίο δεν έχει ξαναγίνει στα ελληνικά χρονικά, και να αναγκαστεί να καλέσει τις άλλες πολιτικές ηγεσίες που θέλανε να συμμετέχουν σε μια κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας. Θα σας θυμίσω πάλι ότι ενώ η χώρα οδηγόταν σε χρεοκοπία, καθώς η έκτη δόση δεν πρόκειται να εκταμιευθεί με κύριο τα δεδομένα, μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας παίζονταν ένα παιχνίδι ανευθυνότητος, θα έλεγα, με το Σαμαρά να λέει ότι βάλει πρωθυπουργό όποιον θέλετε και τον Γιώργο Παπανδρέου να προτείνει απίθανα ονόματα από την Έλση Παπαδημητρίου μέχρι το πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Πετσαλνίκο. Σε εκείνες τις μέρες θα σας πω και θα σας θυμίσω ότι ήταν καθοριστική η παρέμβαση του Γιώργου Καρατζαφέρη, ο οποίος, εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω τι εικόνα έχει καθένας ή τι μπορεί να διαδοθεί για τον σημερινό πρωθυπουργό. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα άνθρωπος ο οποίος τουλάχιστον τα οικονομικά τα καταλαβαίνει, τα ξέρει και θα μπορούσε πολύ καλύτερα από τον Γιώργο Παπανδρέου να διαχειριστεί αυτό το θέμα το οποίο είχαν αποφασίσει οι πολιτικοί ηγέτες της Ευρώπης στη συμφωνία της 26ης Οκτωβρίου. Έτσι, με συνθήκες κρίσης στην ουσία και χωρίς να είναι η δύναμή μας ανάλογη με των δύο άλλων κομμάτων, μπήκαμε σε μια κυβέρνηση για να λάβουμε ένα κόστος μεγαλύτερο από αυτό που μας αναλογεί. Και αυτό το κάνουμε γιατί εκείνη τη στιγμή η χώρα βυθιζόταν, η έκτη δόση δεν εκταμιευόταν και έπρεπε να γίνει μια κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας. Βέβαια, αυτή η κυβέρνηση έχει έχει το πλεονέκτημα ότι απειλάγει από τον Γιώργο Παπανδρέου, ο οποίος δεν ήταν δυνατόν να συνεχίσει να ηγείται μιας κυβέρνησης. Έχει όμως πολλά μειονεκτήματα τα οποία εντοπίσαμε από την πρώτη στιγμή. Είδαμε ότι οι υπουργοί και οι υπουργοί του ΠΑΣΟΚ δεν ήθελαν να μετακινηθούν από τις θέσεις τους. Περισσότεροι δηλαδή στο σχήμα που δημιουργείται, οι 40 από τους 50 υπουργούς ανήκουν στο ΠΑΣΟΚ, είναι οι ίδιοι υπουργοί που διαχειρίστηκαν τα θέματα. Η Νέα Δημοκρατία, μετά από τη μεγάλη στροφή που έκανε Αντώνης Σαμαράς και καταλείποντας την αντιμνημονιακή πολιτική των δύο χρόνων, έβαλε τους δύο αντιπροέδρους του, αλλά σε θέσεις που να λέει ότι είναι μεν κυβέρνηση, αλλά δεν είναι κιόλα. Και εμείς συμμετείχαμε με τρία κοινοβουλευτικά μας στελέχη, τον Άδωνη του Γεωργιάδη, τον Αστέρη του Ροντούλη και τον Μάκη του Βορύδη και τον κύριο Γεωργίου τον Πρέσβη. Αν θέλουμε σήμερα να κάνουμε μια αποτύπωση της πορείας αυτής της κυβέρνησης, η οποία εκταμίευσε βέβαια την εκδόση, ψήφισε και έναν προϋπολογισμό, θα έλεγα ότι βρισκόμαστε με τα μειονεκτήματα που έχει μια μεγάλη αριθμό υπουργών κυβέρνηση, η οποία είναι δυσκίνητη. Γι' αυτό ο Γιώργος Καρατζαφέρης από την πρώτη στιγμή, και αφού ξεπεράστηκε η κρίση, οριοθέτησε κάποιους όρους, αν θέλουμε αυτή η κυβέρνηση να είναι αποτελεσματική και να κινηθεί προς την κατεύθυνση για την οποία συναισθήθη. Προφανώς το ζητούμενο είναι η εξυπηρέτηση του χρέους, η διαπραγμάτευση για την νέα δανειακή σύμβαση και ώστε η χώρα να αποκτήσει με τα 130 εκατομμύρια μια δυνατότητα να ξοφλήσει τα χρέη στο εξωτερικό μέχρι το 2020, να μπορέσει να στηρίξει το τραπεζικό σύστημα, αλλά θα μείνει και ένα ποσό το οποίο θα στραφεί προς την ελληνική εσωτερική αγορά για να μπορέσει το ελληνικό κράτος να πληρώσει τουλάχιστον 7 δισεκατομμύρια που χρωστάει σε προμηθευτές, όλοι αυτοί που ασχολούνται με το δημόσιο και με τη δημόσια διοίκηση, δηλαδή λεφτά τα οποία θα πέσουν στην αγορά και σε συνδυασμό με την στήριξη των τραπεζών να μπορέσει ξανά να δημιουργηθούν συνθήκες ανάπτυξης και εκκίνησης της ελληνικής οικονομίας. Αυτά είναι τα βασικά.
Όμως αυτό το σχήμα έχει να αντιμετωπίσει και την καθημερινότητα, έχει να αντιμετωπίσει θέματα τα οποία τρέχουν και επομένως δεν μπορούμε να τα παραβλέψουμε, και γι' αυτό ζήτησε ο πρόεδρος μας, ο κ. Καρατζαφέρης, τρεις προϋποθέσεις. Πρώτα, αν μπορέσει αυτό το σχήμα να γίνει ευέλικτο με 15 υπουργούς και να γίνει και πιο αποτελεσματικό. Δεύτερον, ζητήσαμε να ξεκαθαρίσει η εικόνα και το πολιτικό τοπίο στο ΠΑΣΟΚ. Σήμερα το ΠΑΣΟΚ στην ουσία βρίσκεται με ένα αρχηγό και πρόεδρο ο οποίος αμφισβητείται από όλους. Η κοινοβουλευτική ομάδα βρίσκεται σε συνθήκες κρίσης και ιστερίας. Και βέβαια επιταχύνονται οι πολιτικές εξελίξεις στο ΠΑΣΟΚ, αλλά προς το παρόν δεν υπάρχει αποτέλεσμα. Εσωτερικά του κόμματος, του κυβερνώντος, του ουσιακού κόμματος που έχει και την κυβερνητική πλειοψηφία, είναι αυτό να τελειώσει γρήγορα. Διότι δεν είναι δυνατόν το κόμμα το οποίο σήμερα στην ουσία, μετά από το εκλογικό αποτέλεσμα του 2009, να μην μπορεί και να μην έχει έναν πολιτικό αρχηγό, να μην έχει πρόεδρο και να μην ξέρει τι μέλη γενέστε. Επομένως, ποιος από το ΠΑΣΟΚ θα μπορέσει να προσέλθει σε μια συμφωνία που πρέπει να γίνει με την Τρόικα, τους κοινωνικούς εταίρους, και να ξέρουμε ότι αυτός είναι ο αρχηγός και η υπογραφή του δεν θα αμφισβητηθεί αργότερα. Επομένως, αυτή είναι η δεύτερη προϋπόθεση. Η τρίτη προϋπόθεση είναι πρέπει να ξεκαθαρίσει ο Αντώνης Σαμαράς αν είναι στη κυβέρνηση ή αν είναι στην αντιπολίτευση. Είναι γεγονός ότι θέλει ή δεν θέλει, ανεξάρτητα αν αυτοί που είναι υπουργοί δεν έχουν υπουργεία καθημερινότητος, έχει το Εθνικής Αμήνης και το Εξωτερικό, είναι όμως σημαντικά υπουργεία. Και όταν συζητούνται τα θέματα στο Υπουργικό Συμβούλιο, συμμετέχουν με θετική ή αρνητική άποψη. Πιστεύω ότι αυτό το κάνει η Νέα Δημοκρατία για να μην χρεωθεί ό,τι έχει συμφωνηθεί μέχρι τώρα με τους Ευρωπαίους εταίρους μας και με το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο. Αλλά νομίζω ότι κανένας δεν πιστεύει σήμερα ότι αφού συμφωνηθεί κάτι με την συμβολή των τριών κομμάτων, μετά από τις εκλογές θα μπορούσαμε να πάμε ξανά σε μια διαπραγμάτευση με τους κοινωνικούς εταίρους. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο πρέπει να σταματήσει και έχουμε καλέσει τη Νέα Δημοκρατία για τον Πρόεδρο μας. Αν έχει σκοπό και έχει προτάσεις και έχει θέσεις, αυτή είναι η κρίσιμη στιγμή της διαπραγμάτευσης και μάλιστα ζητήσαμε όλα τα κόμματα να βρεθούν σε μια γροθιά απέναντι στη διαπραγμάτευση με τους κοινωνικούς εταίρους και εκεί να γίνει η ουσιαστική και οριστική διαπραγμάτευση. Διότι μετά από αυτή η Δανειακή Σύμβαση και σύμφωνα με αυτά που προηγήθηκαν και είδαμε και τι αποφασιστικότητα δώσαν οι κοινωνικοί εταίροι, δεν υπάρχουν περιθώρια διαπραγμάτευσης. Μπορεί να είναι σκληρό ή να είναι να φαίνεται καμιά φορά δύσκολο, όμως αυτή είναι η σημερινή πραγματικότητα εδώ που έχει έρθει η ελληνική οικονομία. Και βέβαια είναι και το θέμα των εκλογών. Η ημερομηνία προφανώς του Φεβρουαρίου που δεν ξέρω αν υπεγράφει στη συμφωνία των πολιτικών αρχηγών ή συμφωνήθηκε μεταξύ των στελεχών όταν κουρδίασταν τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, είναι όμως μια ημερομηνία που όλοι σήμερα παραδέχονται ότι δεν είναι δυνατόν μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα να τελειώσουν αυτές οι προϋποθέσεις που είχαν τεθεί εξ αρχής. Οι ημερομηνίες τώρα υπάρχει μια αλλαγή στάσεων ακόμα και της Νέας Δημοκρατίας. Λέει ότι δίνει αγκαλιά με το ημερολόγιο, ξεκινήσαμε για πριν από το Πάσχα, υπόθηκε η ημερομηνία της 8 Απριλίου. Τώρα κουβεντιάζουν ότι μπορεί να είναι και μετά το Πάσχα, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι δυνατόν μια κυβέρνηση να δουλεύει και όλοι να κοιτάζουν τα ρολόγια τους, να δουν πότε θα γίνουν εκλογές. Και εν πάση περιπτώσει δεν μπορεί η χώρα να υπάρχει, στη χώρα να υπάρχει αμφισβήτηση μιας μακράς προεκλογικής περίοδου. Τα γρεβενά στο προσκήνιο. Τα γρεβενά σε όλο τον κόσμο. www.grevenotis.gr